Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νοσηλεύτριας νοσηλευτριών. Εμείς σαν Σωματείο Εργαζομένων κάναμε μια μικρή γιορτή να τιμήσουμε τη μέρα της νοσηλεύτριας. Πέρα από εκεί υπάρχει και μια τετράωρη στάση της Ομοσπονδίας που για διάφορα πράγματα διεκδικούμε να πληρωθούν τα νυχτερινάκια εξαιρέσιμο που υπάρχει πολύ καιρός που δεν έχουν πληρωθεί. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις προσωπικού γιατί έχουν 20.000 αποχωρήσει τα τελευταία 4 μνημονιακά χρόνια και δεν έχει προσληφθεί κανείς. Εμείς αγωνιζόμαστε για όλα αυτά. Βέβαια σήμερα είναι η μέρα γιορτής, αλλά η μέρα γιορτής μας βρίσκει να αγωνιζόμαστε για αυτά που μας έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και το Κέντρο Υγείας διοργάνωσε μια γιορτή για όλους εμάς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλά δημιουργικά, με επιμονή και υπομονή για τη διανύμε και δύσκολους καιρούς. Εδώ πίσω βλέπετε ένα βίντεο wall με όλους εμάς, όσους μπορούσατε να το φωτογραφήσω χθες, μέσα από τη δράση μας στο νοσοκομείο. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο μας και η γιορτή αυτή περιλαμβάνει και μία αφήγηση από την γιατρό του νοσοκομείου μας, την κυρία Λίκη Θεοδωρίδου, η οποία κάνει μια κατάθεση ψυχής, της ψυχής της νοσηλεύτριας που δεν ξέχασε ποτέ. Θα μας αφηγηθεί ποίηματά της, σε συνοδεία με τη μουσική και το τραγούδι. Έχουν συνταξιοδοτηθεί 20.000 εργαζόμενοι και έπρεπε να προσληφθούν 4.000 με τον νόμο του μνημονίου. Δεν έχει έρθει κανείς νέος συνάνθρωπος. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά και σε άλλες υπηρεσίες, πέρα από την νοσηλευτική και στην διοικητική και στην τεχνική και, και στα τμήματα το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό. Γι' αυτό το Σωματείο Εργαζομένων καλεί όλους τους συναδέλφους να είναι ενωμένοι και με αγώνες να παλέψουμε για ανάκτηση των μεσολογικών απολειών, για έγκαιρη και αξιοπρεπή αποζημίωση των νυχτερινών, των αργιών και των εξαιρέσιμων, για ουσιαστική και οικονομική αναβάθμισή μας, για άμεση προκήρυξη των αναγκαίων μόνιμων θέσεων, για εκπαιδευτική και επιστημονική αναβάθμιση του κλάδου με στόχο την ενιαία τριτοβάθμια νοσηλευτική. Μετατροπή των συμβάσεων αορίστου χρόνου όλων των εργαζομένων που υπηρετούν στο ΕΣΥ, την Πρόνοια και το ΕΚΑΠ, με οποιαδήποτε σχέση εργασία ή έργου, αφού αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κοινότητα γιορτάζει τα γενέθλια της κυρίας της νοσηλευτικής. Οι νοσηλευτές γιορτάζουν σήμερα. Οι νοσηλευτές γιορτάζουν όταν ακούνε ευχαριστώ από τον ασθενή τους. Οι νοσηλευτές γιορτάζουν όταν εισπράττουν αναγνώριση, σεβασμό και ευγένεια από τον σύνοδό τους. Οι νοσηλευτές γιορτάζουν όταν εισπράττουν σεβασμό και γίνεται αποδεκτή επιστημονικότητα του επαγγέλματός τους από τους συνεργάτες τους. Είναι η 12η Μαΐου μέρα γιορτής για τους Έλληνες νοσηλευτές? Όχι, δυστυχώς δεν είναι μέρα γιορτής, είναι μέρα τιμής. Είναι μέρα τιμής για όλους τους Έλληνες νοσηλευτές που παρά τα εξαθλητικά ωράρια, παρά τα ανυπέρβλητα εμπόδια, παρά τις τραγικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, παρά το σωματικό και ψυχικό τους κάματο, αυτοί προσφέρουν. Πολύ συχνά ο διευθυντής μου μου λέει ότι ζω σε ένα δικό μου κόσμο, σε ένα φανταστικό κόσμο. Αφήστε με λοιπόν να σας πάρω μαζί μου σε αυτόν τον κόσμο και να ταξιδέψουμε νοητά, να δούμε την πορεία και τη ζωή αυτού του επαγγελματία υγείας που λέγεται νοσηλευτής με μια άλλη ματιά. Νοσηλευτής. Από τις μακρινές εποχές που οι μοναχές στα ρωμακαθολικά μοναστήρια είχαν το ρόλο της νοσοκόμας, σε είπαν αδερφή. Σήμερα σε αποκαλούν νοσηλευτή, επαγγελματία υγείας, που σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας φροντίζεις για την αποκατάσταση της υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Και καθώς η νοσηλευτική είναι τέχνη και επιστήμη, προάγεις την επιστήμη σου, επιμορφώνεσαι, εκπαιδεύεσαι συνεχώς και ανεβαίνεις. Και ανεβαίνεις και ονειρεύεσαι και ελπίζεις. Τι κι αν καθημερινά ο Χάρντα σου λέει καλημέρα και από την άλλη η ζωή χαμογελά πιο πέρα. Μέσα από στίχους που ξεπίδησαν από τις ψυχείς στην άβυσο και με τη σκέψη λεύτερα πετάξανε, θα μιλήσω για σένα. Για σένα που στα μονοπάτια της ζωής ψυχούλα κίνησες νωρίς με τα δικά σου τα φτερά για να πετάξεις. Και από το γαλάζιο του ουρανού, το πορφυρό του δειλινού, το γκρίζο της ζωής για να το βάψεις. Σκαλή σκαλή ανέβαινες και έχτιζες μια προσωπικότητα συγκροτημένη. Θέλω σήμερα να γιορτάσουμε. Θέλω σήμερα, προτείνω να γιορτάσουμε την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αναγνώριση της αξίας και της προσφοράς του νοσηλευτή στην κοινωνία.
Προτείνω σήμερα να μην μιζεριάσουν. Προτείνω σήμερα να μην πολιτικοποιήσουμε καταστάσεις και να μην διαμαρτυρόμαστε. Ας αναλογιστούν το κοινωνικό, το ανθρωπιστικό, το επιστημονικό έργο του νοσηλευτή. Ας αναλογιστούμε τη συμβολή του στο υψηλό, στο πιο υψηλό ιδανικό της ζωής, στο πιο μεγαλύτερο αγαθό της ζωής, την υγεία. Το πόσο συμμετέχει στη διασφάλιση λοιπόν της υγείας. Ας αναλογιστούμε τη συμμετοχή του, τη συμβολή του στην ευζωία και στην μακροζωία του ανθρώπου. Ας σκεφτούμε σήμερα τι προσφέρει σε χαρά, τι προσφέρει σε αισιοδοξία, σε ελπίδα και σε ευτυχία στον συνάνθρωπό μας.